Κύριε. Φωνή εν Ραμά οικούστη. Θρήνος και οδυρμός και κλαθμός πολλής. Ραχήλ κλαίουσα τα τέκνα αυτής. Ότι ούκηση περιγραφή την οποία όταν συνειδητοποιήσει ο ακούων δεν δύναται να μην δακρύσει, αδερφοί μου, όταν σκεφτείς ότι αυτό το βρέφος το οποίο κρατάει η μητέρα στην αγκάλη της, έρχεται κάποιος και το αρπάζει και κόβει το κεφαλάκι του, και όταν στην Δευτέραν και την Τρίτην και την Τετάρτη μητέραν γίνεται το ίδιο, τότε πόσος κλαθμός και οδυρμός εγένετο την ημέραν εκείνη κατά την οποία ο Ηρώδης διαναφωνεύσει τον νεογέννητον βασιλέα, ο οποίος ενόμισε ότι θα του έπαιρνε τον θρόνο, διέταξε να κατασφαγώσει αυτά τα τέκνα των μητέρων εκείνων. Ο Ιερός Ευαγγελιστής μας λέγει ότι η φωνή εν Ραμά οικούστη. Το ακούμε, αδερφοί μου, πλην όμως εάν δεν στείλει ο Πανάγαθος Θεός το ειδικό του πλάσμα να ερμηνεύει το Λόγο του Θεού, οι πιστοί δεν γνωρίζουν τίποτα. Δι' αυτό όπου υπάρχει θείον κήρυγμα να έχετε βαθύ αν την πίστη ότι ο Θεός είναι μαζί μας. Εάν γίνεται Θεία Λειτουργία και θείον κήρυγμα δεν ακούεται, είναι όπως κάθεσαι σε ένα τραπέζι με πολύ ωραία φαγητά, με χρυσά πυρούνια και μαχαίρια, και όμως δεν δίνεσαι να φάγεις από αυτό το φαγητό. Το ίδιο συμβαίνει όταν ακούεις την Θεία Λειτουργία και δεν ακούεις το Θείο Κήρυγμα. Φωνή εν Ραμά οικούστη. Τι είναι αυτό το όνομα το οποίο αναφέρει ο Ευαγγελιστής? Το διέσωσεν ο προφήτης Ιερεμίας προτού έρθει στον κόσμο ο Χριστός να γεννηθεί και να γίνει άνθρωπος όπως εμείς οι άνθρωποι. Ραμά είναι ένα υψηλόν όρος το οποίο έλαβε ο Βενιαμίν ως κληρονομία. Ο Βενιαμίν ήταν ο τελευταίος υιός του Ιακώβ. Είχε 12 τέκνα και ο τελευταίος ήταν ο Βενιαμίν. Η μητέρα η οποία γέννησε τον Βενιαμίν ονομάζεται Ραχήλ, και εκείνη μόλις γέννησε τον Βενιαμίν αμέσως απέθανε και τάφη στην Βηθλεέμ. Εκείνη η κληρονομία όμως έμεινε στα τέκνα της, στον Βενιαμίν και τα τέκνα και την γενεάν εκείνο. Δι' αυτό ο προφήτης Ιερεμίας αναφέρει αυτήν την γενεαλογία και αναφέρει και το γεγονός το οποίο συνέβη, και λέγει ότι η Ραχήλ
έκλαιε τα τέκνα αυτής και θρηνούσε και πονούσε, διότι εκαυχόταν ότι ούκ εσύ. Τα εφώνευσε ο Ηρώδης και λέγει εξυφανίστησαν. Αυτή ή το η πίστης των μεταταύτα επακολουθούν των γενεών. Δεν είχαν την πίστη ότι εκείνα τα παιδεία τα οποία φώνευσε ο Ηρώδης ήσαν οι πρώτοι μάρτυρες, οι οποίοι θυσιάστησαν δια των Κύριων ημών Ιησού Χριστών. Η παράδοση της Εκκλησίας μας αναφέρει ότι εσφάγισαν την ημέρα εκείνη 14.000 νήπια από διετούς και κατωτέρω, λέγει. Διότι ο Ηρώδης εκρύβωσε, λέγει, παρά των μάγων των χρόνων. Και οι μάγοι του είπαν ότι 2 χρόνια είδαμε, λέγει, τον αστέραν αυτού και ήρθαμε, λέγει, να τον προσκυνήσουμε. Μην νομίσουμε δε ότι οι μάγοι της τότε εποχής ήσαν οι μάγοι σημερινοί, οι οποίοι καταγίνονται με τις μαγείες και με τους διαβόλους. Οι μάγοι της τότε εποχής ονομάζονται οι σοφότεροι των ανθρώπων. Και οι Πέρσες, οι Χαλδαίοι αυτοί είχαν σοφίαν, και οι σοφότεροι εκείνων ήσαν οι λεγόμενοι μάγοι. Και εκείνοι εγνώριζαν, αφού ανεγίνωσκον τας γραφάς, και είδαν εκεί ότι θα γεννηθεί εις την Βηθλεέμ ο βασιλεύς των αιώνων, εκείνος ο οποίος θα κυβερνήσει και η βασιλεία του δεν θα έχει τέλος. Και μόλις είδαν τον αστέρα, εξεκίνησαν, αφού προετοιμάστησαν, και αυτό είπαν στον Ηρώδη, ότι επί 2 χρόνια αγωνιζόμεθα να έρθουμε για να τον προσκυνήσουμε. Αυτό όταν ήκουσε ο Ηρώδης, εταράχθη, λέγει, και μετά αυτού πάσα Ιερουσαλήμ. Εταράχθη διότι γεννήθη ο βασιλεύς για να του πάρει το θρόνο του. Αυτήν την εντύπωση είχε, όπως και σήμερα πολλοί εκ των ανθρώπων έχουν το ίδιο ακριβώς σχέδιον στη ζωή των, ότι κάποιος ο οποίος εμφανίζεται θα τους πάρει την αρχηγία και τον θρόνο και την εξουσία, και προσπαθούν ο ένας να εξοντώσει τον άλλο. Όταν εκρύβωσε ο Ηρώδης των χρόνων, έβαλε στην διάνοια του ο Θεός αμφιβολίαν, η δύνατο την ιδία στιγμή να φύγει με τους μάγους και να τους ακολουθήσει και να κατέσφαζε τον Χριστόν. Πλην όμως ενέβαλε στην διάνοια του αμφιβολίαν και απευθύνθη προς τους μάγους και τους λέγει: «Πορευθέντες, ακριβώσατε περί του πεδίου που ευρίσκεται και να έρθετε να μου αναγγείλετε αυτό για να προσκυνήσω και εγώ αυτό το παιδί». Είναι αυτά τα οποία λέγει ο άνθρωπος απ' έξω, και από μέσα είναι ένα θηρίο ολόκληρο. Μέσα εις τον Ηρώδη βασίλευε η κόλαση ολόκληρος, και ήθελε να εξοντώσει, λέγει, τον γεννηθέντα βασιλέα. Εχάρισαν οι μάγοι και φεύγοντες από το Ιερουσόλυμα, ενώ εξυφανίστη ο αστήρ και δεν έβλεπαν εκείνο το άστρο το οποίο τους οδηγούσε από την Περσία για να έρθουν ως το Ιερουσόλυμα, ενεφανίστη πάλι το άστρο εκείνο. Ο αστήρ εκείνος δεν είναι το άστρο, όπως ερμηνεύουν οι πατέρες της Εκκλησίας, αλλά είτο άγγελος φωτός.
ο οποίος οδηγούσε τους μάγους και τους έφερε στην Βηθλεέμ επάνω όπου ήταν ο Χριστός γεννημένος. Εχάρισαν, λέγει, μεγάλη χαράν οι μάγοι, ήλθαν στην Βηθλεέμ και εισήλθαν, λέγει, στην Φάτινη όπου ήταν το πεδίο και έδωκαν σε αυτό 3 δώρα χρυσών. Τον εμπίστευσαν ως βασιλέα, διότι εάν θέλεις και εσύ σήμερα, αδερφέ μου, να κάνεις ένα δώρο στους κρατούντας τη σημερινή εποχή, δεν θα του πάρεις ένα εξευτελισμένο δώρο, αλλά θα διαλέξεις το ακριβότερο. Και οι μάγοι, επειδή γνώριζαν ότι αυτός ήταν ο βασιλεύς του κόσμου, του μετέφερα, λέγει, πρώτα χρυσίων καθαρών. Δεύτερον, του έδωσαν λιβάνι. Το λιβάνι αυτό είναι εκείνο το οποίο θα εθυμιάζεται ο Κύριος μας ως άνθρωπος και θα υμνείται από τον κόσμο εις τους αιώνας των αιώνων. Και αυτό το λιβάνι το έχουμε μέχρι σήμερα και λιβανίζουμε τον θρόνο του Κυρίου μας όταν λειτουργούμε και τα Αγίας εικόνας και οι πιστοί εις την οικία των λιβανίζουν τους Αγίους και τον Χριστόν. Και μην νομίζετε ότι θα λιβανίζετε μία φορά την ημέρα. Θα λιβανίζετε και το πρωί και το βράδυ και τα μεσάνυχτα, όποτε μπορείτε να λιβανίζετε. Διότι ο Κύριος μας δέχεται την θυσίαν αυτήν. Χρυσόν και Λίβανον και Σμύρναν. Είδω το τρίτο δώρο το οποίο μετέφεραν οι μάγοι, διότι έβλεπον τον Χριστόν ως άνθρωπον πλέον αποθαμένον και είχαν τότε την συνήθεια να λείβουν το σώμα του αποθαμένου με μυρωδικά πολλά, μεταξύ των οποίων ήταν και Σμύρνα και αλόι, λέγει το Ιερό Ευαγγέλιο, όπου έβαλαν στο σώμα του Χριστού εμυροφόρες γυναίκες. Αφού τελείωσε όλο αυτό, οι μάγοι είχαν υποσχεθεί να επιστρέψουν στον Ηρώδη. Πλην όμως άγγελος Κυρίου είπαν σε αυτούς να θετήσουν την υπόσχεση. Εάν ο Ηρώδης αθετούσε την υπόσχεσή του, την οποία έκανε ενώπιον του κόσμου, δεν θα αποκεφάλιζε τον Ιωάννη τον πρόδρομο. Ορκίστε, λέγει, ορκίστησαν και οι μάγοι να επιστρέψουν πίσω. Η υπόσχεσή των ήταν όρκος. Πλην όμως έρχεται ο άγγελος και τους λέγει, θα αθετήσετε τον όρκο αυτό. Δεν θα επιστρέψετε πίσω. Διάλυσο του να φύγετε στην χώρα σας. Και έφυγα, λέγει, διάλυσο δού. Ο Ηρώδης εθυμώθη, Λία εξέδωκε αμέσως διαταγή και γένετο η σφαγή των νηπίων. Ας ήτο τότε η σφαγή εκείνη να ήτο και το τέλος, να μην εσφάζοντο άλλα νήπια στο πέρασμα της Μιχαλίδος Ταύτης και Αμαρτωλού Γενεάς. Ας ήτο εκείνα τα τέκνα τα τελευταία τα οποία σφάγισαν. Πλην όμως αυτή τη στιγμή στατιστικές από εκείνους οι οποίοι ασχολούνται δια τα κοινωνικά προβλήματα αναφέρουν ότι 8 εκατομμύρια των χρόνων εις όλων των κόσμων κατασφάζονται από τους σημερινούς Ηρώδας. Ηρώδες οι οποίοι κατασφάζουν και σήμερα τα τέκνα των, αλλά ας είδομε και το τέλος. Εκείνος ο οποίος κάνει το κακό ευρίσκει την τιμωρία από τον Θεό. Και αυτός ο σφαγεύς, ο οποίος κατέσφαξε τα νήπια εκείνα, δεν επέρασε απαρατήρητος από τον Θεό. Ο ιστορικός Ιώσυπος αναφέρει τον θάνατο του Ηρώδου. Να τον προσέξουμε λίγο για να ειδούμε, αδερφοί μου, και να φρίξουμε. Μετά τη σφαγή εκείνη κατελήφθη υπό φοβερού φόβου.
έτρεμεν ολόκληρος, ήκουεν τας φωνάς των μητέρων και έφρυτε. Με τα ταύτα κατελήφθη υπό φοβερού πυρετού, πυρετός ο οποίος τον κατέχειεν ημέρας και νυχτός. Εκείνος ο πυρετός με τα ταύτα μετέφερεν εις τον Ηρώδη πρίξιμον, έγινε τύμπανον, και μέσα από εκείνα τα μέλη του ενεφανίστη σπασμός, ο οποίος έφρυτεν ο Ηρώδης και έτρεμεν. Επονούσεν και φώνεζεν πλην όμως ουδείς η δύνατον να τον βοηθήσει. Με τα ταύτα το πεπτικό σύστημα του σώματος του Ηρώδου δεν λειτουργεί πλέον να εξυπηρετήσει το σώμα του. Δυσεντερία φοβερή. Και με τα ταύτα ολόκληρον το υπό την κοιλίαν μέρος εσάπησεν, έλειωσεν και σκόλικες λέγει κατέτρωγαν τα εντός θεά του. Και μέσα εις αυτούς τους πόνους τους φοβερούς έκλεισε τους οφθαλμούς του. Αδερφοί μου, μην νομίσουμε ότι και σήμερα όσοι ομοιάζουν με τον Ηρώδη ότι περνούν απαρατήρητοι από τον Θεό, ότι δεν τον ενδιαφέρει τον Θεό. Εκείνα τα νήπια τα οποία κατεσφάγησαν ευρίσκονται στην Βασιλεία των Ουρανών στους κόλπους του Αβραάμ, διότι έχησαν το αίμα των δια την γέννηση του Χριστού. Σήμερον άραγε σε αυτά τα τέκνα τα οποία φωνεύουν οι σημερινοί Ηρώδε, που να ευρίσκονται, είναι αβάπτιστα όπως ήσαν και εκείνα. Αλλά εκείνα ευαπτίστησαν εις το αίμα του μαρτυρίου των. Και τα τέκνα τα σημερινά τα οποία σφάζονται από τους σημερινούς γονείς, οι οποίοι είναι αθεόφοβοι, βαπτίζονται μέσα εις το αίμα των, διότι την στιγμή κατά την οποία άλλοι Ηρώδε, οι οποίοι ονομάζονται γιατροί σφαγής, οι οποίοι σφάζουν τα τέκνα των Ελλήνων και φτάνουμε μέχρι το εκατομμύριο των χρόνων. Φρίξετε αδερφοί μου, φρίξετε. Οι σημερινοί γιατροί, οι οποίοι έχουν από τον Θεό την υγεία για να θεραπεύουν τον κόσμο, γίνονται σφαγείς για να εισπράξουν χρήματα. Αχ αυτό το συμφέρον, αχ το άτιμο αυτό πράγμα. Συμφέρει, είπεν ο Πιλάτος, συμφέρει, είπεν ο Καϊάφας, συμφέρει, είπεν ο Άννας, να αποθάνει, λέγει, ένας για να ζήσουμε εμείς. Ομιλούσαν δια των Χριστών. Να φύγει ο Χριστός, να ζήσουμε εμείς, το συμφέρον. Σήμερα αυτοί οι γιατροί κατασφάζουν τα τέκνα των Ελλήνων για το συμφέρον, να πάρουν χρήματα, να τα κάνεις τι. Αυτά γίνονται κάρβουνα αναμένα τα οποία σε κατακαίουν. Και όταν κλείσεις τα μάτια σου, τι θα πεις σε εκείνον ο οποίος τα βλέπει. Οι γονείς λοιπόν να έχουν υπόψη τους ότι ο Ηρώδης εμαρτύρησε δια των φόνων των τέκνων. Και σήμερον μην νομίσετε ότι είναι μικρό ότι κατασφάζονται στους δρόμους της Ελλάδος ολόκληρες οικογένειες. Δια ποιο λόγο? Το ομολόγησε ο ίδιος ο Θεός εις τον Πέτρο, όταν έκοψε το αυτί του δούλου του αρχιερέως του Μάρκου, του είπε ο Χριστός, γιατί το κάνεις αυτό? Βάλε το μαχαίρι στη θέση του, εκεί που το είχες, στη θήκη λέγει, διότι όποιος σκοτώσει σκοτώνεται.
μάχερα έδωκες, μάχερα θα λάβεις. Εάν φωνεύσεις, θα φωνευθείς. Και ας προσέξουμε ιδιαίτερως, αδερφοί μου, διότι δεν είναι μικρό το κακό. Η Ελλάδα μας κολυμπά μέσα στο αίμα του αθώου. Και αυτό το αίμα φωνάζει στον θρόνο του Θεού. Εκείνα τα τέκνα τα οποία φωνεύονται, εάν δεν μετανοήσουν οι γονείς, φωνάζουν εις τον Θεό κάτω από τον θρόνο Του και Του λέγουν «Κύριε και Θεέ μας, πλάστη και Δημιουργέ μας, δεν μας αφήκαν να ειδούμε το φως οι γονείς μας, ο Θεέ μου. Εκδικήσου, Κύριε». Αυτό παρακαλούν τα παιδιά εκείνα τα οποία φωνεύονται. Εκδικήσου, Θεέ μου. Εάν προφθάσουν και μετανοήσουν, ο Θεός τους ελεεί. Εάν δεν προφθάσουν όμως και νομίζουν ότι δεν είναι το τίποτε αυτό, γιατί λέγει, δεν είναι το τίποτε, λέει. Δεν είναι το τίποτε. 8 ημερών ήταν, λέγει, 10 ημερών, 1 μηνός. Μα και εσύ και εγώ και όλοι μας έτσι μεγαλώσαμε, έτσι βλαστήκαμε. Εάν μας εφώνουν οι γονείς μας, δεν θα είμαι θα εδώ τώρα. Δεν θα υπήρχε κόσμος εδώ. Άρα εσύ εφώνευσες τα παιδιά του Θεού τα οποία δημιούργησε εκείνος. Αδερφοί μου, στη Θράκη είδατε αυτές τις ημέρες ανάβουν φωτιές. Το έθιμο λέγουν, θα το κρατήσουμε. Και τι είναι αυτό το έθιμο? Ότι οι βοσκοί, λέγει, άναψαν φωτιές εκείνες τις ημέρες που εγεννήθη ο Χριστός και θερμαίνον το, και έτσι κρατούν αυτό το έθιμο. Ωραίο έθιμο, πολύ καλό. Πλην όμως στην πρώτου κομμουνισμού, επικράτηση της Ρωσίας, υπήρχε ένα άλλο έθιμο την ημέρα αυτήν. Από σπίτι σε σπίτι μετέβαιναν οι πιστοί χριστιανοί και κατεδίωκαν ποιον, νομίζετε? Τον Ηρώδιο. Φωνέα Ηρώδη έλεγαν από σπίτι σε σπίτι, θα σε εκδικηθεί ο Θεός, και τον έτρεχαν από σπίτι σε σπίτι έως ότου να φτάσει στην κόλαση. Ωραίο έθιμο. Μακάρι να υπήρχε και σήμερα και να τρέχουμε από σπίτι σε σπίτι και να φωνάζουμε «Σφαγέα πατέρα και μητέρα αθεόφοβη», θα σας εκδικηθεί ο Θεός. Πλην όμως, τι να μείνουμε ως εδώ, να αναφέρουμε και το πιο φρικτότερο από όλα. Αυτό το κράτος το οποίο μας κυβερνά έχει 3 νόμους. Ο πρώτος νόμος, η διάλυση της οικογενείας, του γάμου. Δύναση, λέγει, να λάβεις διαζύγιον όποτε θέλεις. Δι' αυτό γίνονται 10 γάμοι και οι 8 χωρίζουν. Δεύτερον, εάν η γυναίκα ή ο άντρας πάει με ξένη γυναίκα ή με ξένον άντρα, δεν έχει να τον δικάσει κανείς. Ελεύθερος κι αυτός. Και τρίτον, να φωνεύεις τα τέκνα σου και να σε πληρώνει. Αυτούς τους 3 νόμους φεύγει ο ένας πρόεδρος και έρχεται ο άλλος και λέγουμε ότι ίσως καταργηθούν αυτά. Δεν γίνεται τίποτα. Φεύγει ο ένας πρωθυπουργός και έρχεται ο άλλος και λέμε ίσως τον καταργήσει αυτό το θεοκατάρατο το οποίο έλαβαν οι Έλληνες ως αρχή. Ούτε και αυτός. Και συνεχίζει, αδερφοί μου, αυτό το 3 φοβερόν αμάρτημα. Αυτό το 3 το οποίο βασιλεύει πάνω στο σβέρκο των Ελλήνων. Και τι θα πάθουμε, ο Θεός να μας ελεήσει. Ας παρακαλέσουμε τον Θεό μας να μας δώσει φώτιση. Σήμερα το Ευαγγέλιο το οποίο ακούσαμε και οι φωνές των μητέρων και ο κλαθμός και ο οδυρμός ήθελε να είναι μέσα στην ακοή μας και να παρακαλούμε τον Θεό να μας αποτρέπει από τον φόνο και να ειδούμε την Ελλάδα μας να ανασταίνεται μέσα στο φως του νεογέννητου Χριστού, ο οποίος εγεννήθη αυτά στα σημέρας,
ήρθε να μείνει μέσα στην ψυχή μας και να μας φωτίζει και να μας αξιώσει ο Κυριός μας και στην επουράνιον του Βασιλείαν. Αμήν.